Ο Εμίρης του Κατάρ φαίνεται πως ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει. Αφού ξόδεψε εκατομμύρια για να αποκτήσει την Οξιά και κάτι άλλες βραχονισίδες γύρω από τα Επτάνησα, είπε να κάνει ένα τουρ στα ελληνικά πελάγη. Στη Μύκονο τον είδαν λοιπόν πριν από λίγες μέρες τον Χαλίφα Αλθανή και μάλιστα δεν έμεινε απομονωμένος στο πλωτό του παλάτι. Βγήκε για καφεδάκι μερακλείδικο στα σοκάκια του νησιού. Ο Εμίρης του Κατάρ μας ξάφνιασε όλους γιατί κατέβηκε ίσα ίσα για να πιει τον ελληνικό του καφέ όπως μάθαμε σε ένα γραφικό καφενεδάκι της Μυκόνου μαζί με τους φοιτητάδες και όλη την οικογένεια. Η 34χρονη Μοζάχ είναι η πιο όμορφη από τις τρεις γυναίκες του. Όταν το ζευγάρι εμφανίζεται δημοσίως, εκείνη κλέβει τις εντυπώσεις με τη γοητεία της και εκείνος με την απλότητά του. Πολύ απλός, πολύ χαλαρός και βέβαια μάθαμε ότι γενικά συνέχεια συχνάζει σε αυτό το γραφικό καφενεδάκι της Μυκόνου. Βέβαια τον περίμενε το υπερπολιτελέστατο σκάφος του, όπου πραγματικά έκανε εντύπωση στο λιμάνι της Μυκόνου. Μετά το Αιγαίο, ο Εμίρης επέστρεψε στη βάση του στο Ιόνιο, αφού βρέθηκε στην Ιθάκη και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει το ταξίδι του προς τους υπόλοιπους ελληνικούς παραδείσους. Το νησί μας κατέθεσε ο Εμίρης του Κατάρ με την πολιτική αμυγό του. Ο άνθρωπος απλούστατος έκανε τη βόλτα του, μάλιστα παζάρεψε και ένα τελάρο ψάρι με κάποιους ψαράδες και επέστρεψε, δεν κάλυψε αρκετά βέβαια. Με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει στις αρχές Σεπτέμβρη. Πέρα από τον Εμίρη, μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μας έχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο πρωθυπουργός Χαμάντα Αλθανή, που με την πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο θαλαμιγό του βρέθηκε πριν λίγο καιρό στη Σαντορίνη, τη Σκόπελο και τη Σκιάθο, όπου έφαγε σε εστιατόριο πολυτελούς ξενοδοχείου σαν κοινός θνητός. Είχε ζητήσει από πριν ντόπιο κατσίκι, φρέσκο δικό μας στη σούβλα και κάποια θαλασσινά. Μάλλον θα τον χαρακτήριζε ένα πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Δεν έδειξε ότι να έχει κάποιες ιδιωτερότητες ή ιδιοτροπίες. Πάρα πολύ ευγενικός με όλους και γενικά χαμογελαστός, ένας κύριος. Απολαμβάνουν οι υψηλοί καταριανοί τις ομορφιές της Ελλάδας μας, απολαμβάνουμε και εμείς τις εντυπώσεις που αφήνουν πίσω τους.